Καλημέρα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κύριε Λεάνη. Καλημέρα στην Αθήνα, στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Θα ήθελα να συζητήσουμε για την περίφημη αυτή επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη. Μάλιστα. Πριν αφήσει αυτόν τον μάταιο κόσμο, την επιθυμία του να τα αφήσει σαν κομμουνιστή, να το θυμούνται όλοι σαν κομμουνιστή. Για να κρατήσουμε και τα μεγάλα μεγέθη. Για να κρατήσουμε και τα μεγάλα μεγέθη. Εμένα βέβαια μου θυμίζει η επιθυμία του και μια ρίση μιας άλλης σπουδαίας προσωπικότητας του ΚΚΕ, του Χαρίλο Φλωράκη, που λέγε «Τα στερνά τιμούν τα πρώτα». Σωστά. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Σας ακούω. Ναι, κύριε Λεάνη, νομίζω ότι οι δεσμοί του Μίκη Θεοδωράκη με το ΚΚΕ ήταν και συνεχίζουν να είναι σε ένα άλλο επίπεδο βεβαίως ακατάλητοι. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη σχέση. Ναι. Ο ίδιος ο Μίκης το αναγνώρισε πάρα πολλές φορές σε όλη τη ζωή. Και θεωρώ και ιδιαίτερα... ότι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, γιατί θέλω να το πω αυτό, ότι και το ξεκαθαρίζει κιόλας με έναν τρόπο. Ακριβώς, γιατί επιχειρείται μια προσπάθεια ξαφνικά να αποχρωματιστεί ο Μίκης. Ναι, ναι, σωστά. Ο Μίκης ήταν κομμουνιστής. Πολέμησε με τις σημαίες του ΚΚΕ, πήρε μέρος σε όλους τους λαϊκούς αγώνες, πήρε μέρος και ως φυσικό πρόσωπο και αυτούς τραγούδησε μετά με τα καταπληκτικά του τραγούδια και βεβαίως το υπογραμμίζει και ο ίδιος με την σύντομη επιστολή του, αλλά τόσο περιεκτική, ιστορική θα έλεγα επιστολή του, τελευταία στο γραμματέα του κόμματος, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Θέλω να πω ότι η σχέση του Μίκη με το κόμμα ήταν πάντα, μπορεί να είχε κάποιες τριβές και είναι λογικό, η ζωή τα έχει αυτά. Και διακυμάνσεις. Ναι. Και διακυμάνσεις, όμως στα βασικά, στα μεγάλα, στα κύρια, ο Μίκης ήταν πάντα δίπλα στο κόμμα. Να θυμίσουμε πόσο στήριξε με την παρουσία του και το έργο του τα πρώτα φεστιβάλ της ΚΝΕ, πόσο στήριξε το κόμμα στις πλημμύρες του αρχείου τότε το 1994 με συναυλίες, πόσο στήριξε τον αγώνα του κόμματος ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία, πόσο στήριξε το κόμμα και γενικά τους κομμουνιστές στην αντικομμουνιστική επιχείρηση που προσπάθησε να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ταυτίσει τους θύτες με τα θύματα, τους ήρωες με τα κατακάθια, δηλαδή με τη θεωρία των δύο άκρων. Κομμουνιστές, ακριβώς. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν εκεί. Όχι μόνο ήταν εκεί, αλλά. Υπάρχει και μία δήλωσή του, μακροσχελή την εποχή εκείνη, θα το θυμόσαστε εσείς, η οποία καλό είναι όσοι μιλάνε πλέον για παρακαταθήκη να την θυμούνται που και που και να την αναφέρουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μέσα σε αυτό τον έξαλλο αντικομμουνισμό ο Μίκης έβαζε τα πράγματα στη θέση τους και πάση περιπτώσει ήρθε αυτή η επιστολή τώρα να κλείσει κάθε στόμα που θα επιχειρούσε να πει κάτι άλλο γι' αυτόν. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς για ένα τέτοιο άνθρωπο, κύριε Λεάνη, έναν άνθρωπο που τα είπε όλα με τη ζωή του και με το έργο του. Νομίζω ότι θα ζει ο Μίκης, τέτοιες προσωπικότητες δεν χάνονται, θα ζούνε και μέσα από το έργο τους και κυρίως το έργο τους αυτό θα γονιμοποιείται μέσα και θα πραγματώνεται και μέσα στους λαϊκούς αγώνες, οι οποίοι βεβαίως συνεχίζονται. Ναι, αυτή είναι και η παρακαταθήκη, και... επιτρέψτε μου να πω. Αυτή είναι η παρακαταθήκη, ουσιαστικά, η βασική. Έχετε απόλυτο δίκιο, αυτή είναι υπογράμμισε χθες ο Δημήτρης Κουτσούμπας με την ιστορική, ας πούμε, επιτραπή ομιλία του στη Μητρόπολη. Και μέσα στους λαϊκούς αγώνες, λοιπόν, θα ζουν και θα βλασταίνουν τα τραγούδια και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Θα δίνουν κουράγιο στους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε η νεολαία, τα νέα παιδιά να γνωρίσουν αυτή τη μουσική, να γνωρίσουν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε αυτή η μουσική και τους λόγους για τους οποίους γράφτηκε αυτή η μουσική. Σωστά. Γιατί ο αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και για την πλήρη, την πραγματική ελευθερία, κύριε Λεάνη, δεν σταματά. Θα συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη. Μέχρι να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση. Ναι. Όπως λέει. Και ο ελίτης το άξιον ή μέχρι να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Πολύ σωστά. Υπάρχουν γενιές που, σαν τη δικιά σας, οι οποίοι έζησαν τον Μίκη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά τον έζησαν μέσα ακριβώς από αυτό που
αναδείξατε λίγο πριν. Τον αισθανόμασταν δίπλα μας. Μπράβο, έτσι, ναι, δίπλα είναι, μας, είναι φοβερό. Δηλαδή θεωρώ το ότι δεν υπήρξαν μεγάλες πορείες, δεν υπήρχαν μεγάλες συγκεντρώσεις, δεν υπήρχαν μεγάλες κινητοποιήσεις. Χωρίς τα τραγούδια τραγούδια του Μίκη. Έτσι είναι. Έτσι. Χωρίς είναι, είναι σαν το φαγητό που δεν έχει αλάτι. Έτσι. Όταν... χωρίς τον παλμό του Μίκη. Έτσι, γιατί εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί όσοι έχουν μια διαδρομή σαν γενιές μεταπολίτευσης θα θυμούνται ότι αυτός ο παλμός σε όλες τις μεγάλες συγκεντρώσεις, έτσι, σε όλα τα επίπεδα της αριστεράς, έτσι είναι, είχε το ρυθμό του Μίκη, και θεωρώ ότι αυτός είναι ένας ρυθμός ο οποίος μέσα μας δεν πρέπει να πάψει ποτέ. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Νομίζω ότι αυτός ο παλμός και αυτός ο ρυθμός συνεχίζεται και τώρα μέσα στους ταξικούς αγώνες. Όποιος παρακολουθεί τα πράγματα και όποιος συμμετέχει ιδιαίτερα στα πράγματα, στις συγκεντρώσεις, στις κινητοποιήσεις του ταξικού κινήματος, του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ, ο Μίκης Θεοδωράκης είναι πάντα εκεί. Είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας, μας εμπνέει, μας δίνει κουράγιο, μας ξεσηκώνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορείς να πεις ότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν. Βέβαια υπάρχει η φυσική τους απουσία, αλλά να, ίσως η παρουσία τους να γίνει ακόμα πιο έντονη από εδώ και πέρα. Ναι, ή να γίνει και μια πολύ καλή αφορμή για ένα ξαναδιάβασμα ορισμένων. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί το είπε και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, είναι ποταμός ανεξερεύνητος ακόμα. Η μουσική του και το μουσικό του έργο. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, και τα φεστιβάλ της ΚΝΕ που γίνονται, διεξάγονται τούτες τις μέρες, και το κεντρικό βεβαίω στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα έχουν μεγάλα εκτενή αφιερώματα, αλίμονο, στο μεγάλο Μίκη, στο Μίκη μας, και εντάξει, δεν πρόκειται να αφήσουμε. Και δεν πρόκειται από μόνο του φυσικά να γίνει και αυτό το έργο και την παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη να λησμονηθεί. Δεν πρόκειται να λησμονηθεί. Θα ζει, όπως είπα, μέσα στους αγώνες, μέσα στις αγωνίες, μέσα στους καημούς του λαού μας. Γιατί αυτά τραγούδησε τελικά ο Μίκης Θεοδωράκης. Τα βάσανα και τα πάθια του λαού και τους αγώνες. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τον πολύτιμό σας χρόνο. Και εγώ, κύριε Λεάνη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας.